Πάμε τώρα στην Ιταλία και στην Νάπολη να συναντήσουμε τον καθηγητή εφαρμοσμένων μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, τον κύριο Κωνσταντίνο Σχέτο. Γεια σας κύριε καθηγητά. Γεια σας. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε ότι ο κύριος Σχέτος ασχολείται εδώ και χρόνια με την έρευνα για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων, τα οποία έχουν διάφορες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων είναι και η πρόβλεψη της πορείας επιδημιών. Μάλιστα, έχει συμμετάσχει μαζί με την ομάδα του, έχει εκπονήσει δύο σημαντικές έρευνες το τελευταίο διάστημα που αφορούν την νόσο COVID-19, η μία σχετικά με την επαρχία Χουμπέι της Κίνας και η άλλη για τη Λομβαρδία στη Βόρεια Ιταλία. Καταρχήν, να μας πείτε, αν θέλετε, ποιοι συμμετείχαν σε αυτές τις μελέτες σας. Ναι, πράγματι, ερευνητικά ασχολούμαι 15 χρόνια με την ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων με στόχο την ανάλυση της εξέλιξης επιδημιών. Πρόσφατα ασχοληθήκαμε με την ανάλυση της δυναμικής της επιδημίας στην Κίνα, στην περιοχή της Χουμπέι, στα πρώτα της στάδια, δηλαδή στα τέλη, μέσα με τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Και μετά ασχοληθήκαμε με την πρόβλεψη της εξέλιξης της επιδημίας στο επίκεντρο της Ιταλίας αλλά και της Ευρώπης μέχρι πριν λίγες μέρες στην περιοχή της Λομβαρδίας, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Σε αυτήν την και στις δύο μελέτες η συνεργασία ήταν με τους συναδέλφους τον κύριο Τσακρή, καθηγητή του Τμήματος Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, την αναπληρώτρια καθηγήτρια της ίδιας σχολής, την κυρία Αναστασοπούλου, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και με την δόκτωρ Λουτσία Ρούσο από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Ιταλίας. Μπορείτε να μας πείτε με απλά λόγια πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο που έχετε αναπτύξει, δηλαδή ποια δεδομένα απαιτεί και τι αποτελέσματα μπορεί να δώσει? Κοιτάξτε, τα δεδομένα καταρχάς είναι τα δεδομένα τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα από τα αντίστοιχα Υπουργεία Υγείας των χωρών, της Κίνας και της Ιταλίας, και αφορούν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των νοσούντων, αυτών που αναρρώνουν και αυτών που πεθαίνουν. Ως προς το μοντέλο της Κίνας είναι ένα δυναμικό μοντέλο που περιγράφει την εξέλιξη της επιδημίας σε τμήματα του πληθυσμού, τα οποία χωρίζονται ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους, σε υγιή αλλά ευάλωτα στην νόσο, σε αυτούς που αναρρώνουν από την νόσο και σε αυτούς που πεθαίνουν. Ως προς αυτή στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιήσαμε μαθηματικές τεχνικές για να βρούμε τις τιμές των παραμέτρων για τις οποίες το μοντέλο περιγράφει καλύτερα την εξέλιξη της επιδημίας. Και με βάση αυτό κάναμε μια πρόβλεψη, και ήταν από τις πρώτες εργασίες που έγινε αυτό, της εξέλιξης της επιδημίας στη Χουμπέι, μια περιοχή 60 εκατομμυρίων κατοίκων, 3 εβδομάδες μπροστά. Η δημοσίευση υποβλήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου και η πρόβλεψή μας ήταν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης ήταν καταρχάς ότι προς το τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, το μοντέλο έδειχνε μια μείωση του ρυθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, το οποίο πράγματι αποδείχθηκε μετά από τα δεδομένα στην Κίνα, ενώ στην Ιταλία χρησιμοποιήσαμε ένα πιο προχωρημένο μοντέλο, κάποιες πιο προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης, για να βρούμε την ημέρα μηδέν και ακριβώς να βρούμε και συστηματικά τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων στο συνολικό πληθυσμό. Καταλαβαίνετε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, και δεν είναι η δικιά μου εκτίμηση, είναι και εκτίμηση ειδικών επιδημιολόγων, αποτελούν ένα μέρος των συνολικών κρουσμάτων στο συνολικό πληθυσμό, λόγω ουσιαστικά της αδυναμίας μας να ελέγξουμε με διαγνωστικά τεστ όλο τον πληθυσμό. Υπάρχει ένας αριθμός που ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα και νομίζω επισέρχεται και στις δικές σας μελέτες, είναι ο βασικός αριθμός αναπαραγωγής της νόσου. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς τον εκτιμάτε για την περιοχή της Λομβαρδίας περίπου στο 4. Θα ήθελα να μας πείτε με απλά λόγια τι δείχνει αυτός ο αριθμός
και πόσο αντιπροσωπευτικός τελικά είναι για να εκτιμήσουμε το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η νόσος. Ναι, πολύ σωστά και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί ο ρυθμός, ο βασικός αριθμός αναπαρογής χρησιμοποιείται είτε ακουσίως είτε ακουσίως για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τα οποία μπορούν να είναι λανθασμένα και προς την λανθασμένη κατεύθυνση. Καταρχάς να πούμε ότι ο βασικός αριθμός αναπαραγωγής της επιδημίας αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον αναμενόμενο αριθμό νέων κρουσμάτων από έναν φορέα της ασθένειας, αλλά προσέξτε, στην αρχή της επιδημίας, όταν όλος ο πληθυσμός δεν έχει καμία νοσία και είναι ευάλωτος στην ασθένεια. Άρα, στα πρώτα τη στάδια. Έτσι, αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από την μονάδα, σημαίνει ότι ένας, ο οποίος έχει την ασθένεια και είναι φορέας, μπορεί να τη μεταδώσει σε περισσότερους από έναν, από ένα άτομα και γι' αυτό η επιδημία σε αυτή την περίπτωση εξαπλώνεται και ο ρυθμός εξάπλωσης εξαρτάται ακριβώς από αυτόν τον αριθμό. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ο ρυθμός εξάπλωσης να είναι 3 και άλλο να είναι 12. Έτσι. Αυτό συμβάλλει και μεταβάλλει πάρα πολύ την δυναμική της επιδημίας. Άρα μπορούμε να πούμε συνολικά ότι αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα μέτρο, αν θέλετε, της επιθετικότητας της επιδημίας. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα όμως θα πρέπει να τονίσω ότι αυτός ο αριθμός δεν προέρχεται από κάποια κλινική μέτρηση, δεν είναι κάποια βιολογική σταθερά, προέρχεται ουσιαστικά από μαθηματική ανάλυση. Και ως εκ τούτου εξαρτάται από τις υποθέσεις της μαθηματικής ανάλυσης και των μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του. Θέλω να πω ότι πραγματικά αυτός ο αριθμός εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι, έχουν σχέση με το κοινωνικό δίκτυο επαφής, με τον τρόπο εργασίας, με περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, με κοινωνικές συμπεριφορές και τα λοιπά. Άρα είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν μπορεί να γενικευτεί γενικά από μία περιοχή σε μία άλλη. Αυτό γίνεται συχνά λάθος. Επίσης, εν μέσω της μιας επιδημίας χρησιμοποιείται ένας άλλος αριθμός, ο οποίος λέγεται φαινόμενος αριθμός αναπαραγωγής. Αυτός πάλι είναι ο αναμενόμενος αριθμός κρουσμάτων από έναν φορέα, όμως τώρα η διαφορά είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει αναρρώσει. Δεν είμαστε στην αρχή μιας επιδημίας. Και αυτός ο αριθμός μάλιστα, πολλές φορές θέλω να πω, χρησιμοποιείται από τα αστικά επιτελεία ως λάστιχο για την δικαιολόγηση πολιτικών. Πρόσφατα, αυτές τις μέρες, στην Γερμανία μάλιστα, συζητιέται το γεγονός ότι αυτός ο αριθμός αναπαραγωγής είναι της τάξης του 1,3 ή 1,2, το οποίο σημαίνει, κατά τη γνώμη τους, ότι βρισκόμαστε κοντά στην απόσβεση της επιδημίας, δηλαδή είμαστε κοντά στο 1, άρα μπορούμε σταδιακά να άρουμε τα περιοριστικά μέτρα και να συνεχίσει κανονικά η οικονομική δραστηριότητα, μάλιστα το πάνε σιγά σιγά από το άνοιγμα των σχολείων βέβαια και φυσικά το επόμενο στάδιο είναι η συνέχιση κανονικά της οικονομικής δραστηριότητας. Θέλω να πω ότι αυτό είναι λάθος γιατί από μαθηματική ανάλυση προκύπτει ότι δεν μας εξασφαλίζει τίποτα ότι αν αυτός ο αριθμός, ο οποίος υπολογίζεται, επαναλαμβάνουμε μαθηματικά μοντέλα. Άρα υπάρχει περιθώριο διαφοροποίηση ανάλογα με τις μεθόδους. Αλλά το κυριότερο, υπολογίζεται εν μέσω της μιας επιδημίας και όχι στην αρχή της. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός όχι μόνο πρέπει να είναι μικρότερος από το 1, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρότερος από το 1. Και λοιπόν η Γερμανία είναι πολύ μακριά από αυτό για να βασιστεί. Πολλές φορές και τα μαθηματικά, η επιστήμη, χρησιμοποιούνται ως λάστιχο για την δικαιολόγηση πολιτικών οι οποίες τελικά δεν είναι ως προς όφελος του λαού και του κόσμου, αλλά ουσιαστικά έρχονται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες όσον αφορά την οικονομία, παραβλέποντας τον ανθρώπινο παράγοντα. Άρα θέλει προσοχή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ερμηνεία και αυτών των μαθηματικών δεδομένων. Βεβαίως, γιατί τα μαθηματικά μοντέλα βρίσκουν υποθέσεων
Και φυσικά, όπως και η στατιστική, μπορούμε να παρουσιάσουμε ό,τι συμφέρει από την πλευρά, ξέρετε, αυτού που έχει το συμφέρον. Και αυτή τη στιγμή αυτός που έχει το συμφέρον από όλο αυτό την εξέλιξη και αυτή τη στιγμή είναι οι ισχυροί, έτσι, της οικονομίας, αυτοί που έχουν τα κλειδιά της οικονομίας. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγα χρόνια πριν, στο 2013 με 2014, όπου η δική σας ερευνητική ομάδα ήταν η πρώτη που κατάφερε να προβλέψει το τέλος της επιδημίας του ιού τότε έμπολα στη Δυτική Αφρική. Θέλετε να μας πείτε για αυτή τη δουλειά μερικά λόγια? Πράγματι, τότε η ομάδα μας σε συνεργασία με και με το Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπράουν, ήμασταν οι πρώτοι στον κόσμο που προβλέψαμε 3 μήνες πριν την απόσβεση της επιδημίας στη Λιβερία. Η δημοσίευση υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2014 και προβλέψαμε ότι μέχρι και το Μάρτιο η επιδημία θα αποσβεστεί στη Λιβερία, όπως και πράγματι έγινε. Εκεί χρησιμοποίησαμε ένα πιο προχωρημένο μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά βασίζεται στην θεωρία δικτύων και χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης μπορέσαμε να κάνουμε μια τέτοια πρόβλεψη. Επενθυμίζω ότι τότε η επιδημία αυτή του έμπολα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 11.000 ανθρώπων με ένα ποσοστό θνησιμότητας που ξεπέρασε το 60% και έφτανε ακόμα και το 70% των νοσούντων. Εδώ θέλω να πω ότι με τον έμπολα η κατάσταση στις χώρες αυτές δεν έχει ουσιαστικά αποσβεστεί, δεν έχει τελειώσει. Από το 2018 υπάρχει μια εξελισσόμενη επιδημία ακόμα και σήμερα στο Κονγκό με πάνω από 3.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από 2.270 νεκρούς. Δηλαδή ένα ποσοστό θνησιμότητας που ξεπερνά το 65%. Και εδώ, όπως και τότε είχα πει σε συνέντευξη δημοσιογράφου, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα ακριβώς είναι η έλλειψη στοιχειωδών δομών υγείας, η απόλυτη φτώχεια και οι συνθήκες εξαθλίωσης εκεί του πληθυσμού, που επικρατούν όχι μόνο στο Κονγκό, αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν το ξέσπασμα της επιδημίας το 2014 στις χώρες της Δυτικής Αφρικής, στη Σιέρα Λεόνε υπήρχαν μόνο 100 γιατροί σε ένα πληθυσμό μεγαλύτερο των 6 εκατομμυρίων κατοίκων. Ενώ στη Λιβερία υπήρχαν μόνο 50 γιατροί σε όλη τη χώρα σε ένα πληθυσμό 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Επίσης, κοιτάξτε τη μεγάλη αντίφαση τώρα. Το Κονγκό είναι μια χώρα που διαθέτει ένα από τα πλουσιότερα κοιτάσματα φυσικών πόρων που εκτιμούνται γύρω στα 24 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, περισσότερα από 12 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, ενώ πεθαίνουν ακόμα και παιδιά από ασθένειες οι οποίες είναι εύκολο να θεραπευτούν, όπως είναι η ελαιονοσία. Και ας αφήσουμε τον εμπόλιο. Τώρα, αυτή ακριβώς είναι η τεράστια αντίφαση που δημιουργεί το πρόβλημα. Την εμφάνιση και την επανεμφάνιση νόσων, και όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά και σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ακούστε. Με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σήμερα, στον 21ο αιώνα, το 2020, ένα παιδί πεθαίνει κάθε 2 λεπτά από ελαιονοσία, η οποία είναι θεραπεύσιμη και μπορεί να προληφθεί. Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε, σύμφωνα με στοιχεία της Credit Suisse, 2.600 άτομα καπιταλιστές έχουν περισσότερη περιουσία από αυτό που έχει το 56,6% του φτωχότερου πληθυσμού της γης. Λοιπόν, αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση. Υπάρχει συγκεντρωμένος πλούτος σε λίγα χέρια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, πεθαίνει, παιδιά πεθαίνουν ανά 2 λεπτά. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση αυτού του συστήματος, αυτή είναι η ρίζα του κακού. Πάμε τώρα και πάλι στο σήμερα, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαπάλη και κόντρα ανάμεσα σε μεγάλα καπιταλιστικά κράτη, σε επιχειρηματικούς
κολοσσούς, αυτούς που αναφέρατε πριν και εσείς, σχετικά με το ποιος θα καταφέρει να είναι ο πρώτος που θα έχει στα χέρια του το πολυπόθητο εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο. Ακόμα και πειρατικές ενέργειες βλέπουμε να συμβαίνουν που αφορούν μάσκες, αναπνευστήρες, άλλο υγειονομικό υλικό. Ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά και έχουμε μία σειρά όπλα, η επιστήμη έχει μία σειρά όπλα στα χέρια της, όπως είναι και μοντέλα σαν το δικό σας ή και άλλα παρόμοια, τα οποία δεν βλέπουμε να αξιοποιούνται γενικευμένα και από όλα τα κράτη με ενιαίο τρόπο. Από τη δική σας εμπειρία στον ερευνητικό τομέα, γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό σήμερα? Κοιτάξτε, εδώ στην Ιταλία οι άνθρωποι πέθαιναν και πεθαίνουν στη Βόρεια Ιταλία και την ίδια στιγμή γινόταν μαύρη αγορά για τις μάσκες, οι οποίες δεν υπήρχαν να δοθούν ούτε στους εργαζομένους στις βιομηχανίες, ούτε στα νοσοκομεία που κάνανε έρανο από το Facebook για να αποκτήσουν μάσκες και να μην αρρωσταίνουν οι γιατροί, οι οποίοι τελικά αποτέλεσαν πάνω από το 15% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και πολλοί από αυτούς πέθαναν. Έτσι και, ήταν και παράγοντες ουσιαστικά διασποράς της ασθένειας και μέσα στο νοσοκομείο και στις οικογένειές τους. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Και από την άλλη μεριά έχουμε ακριβώς αυτόν τον ανταγωνισμό. Έτσι, ποιος θα βγάλει πρώτος το εμβόλιο, ποια εταιρεία θα διαθέσει τα διαγνωστικά τεστ και θα έλεγε κανείς να πούμε ότι καλά αυτός ο ανταγωνισμός ότι καλός είναι γιατί ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες για την έβρεσή του, δηλαδή την έβρεση ενός του εμβολίου για να αναχαιτήσει την επιδημία. Δεν είναι καθόλου έτσι όμως. Αυτό που μπαίνει μπροστά σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι το οικονομικό όφελος, το κέρδος. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπαίνει στην εξίσωση. Δυστυχώς. Είναι σε ένα σύστημα στο οποίο η υγεία είναι εμπόρευμα και όχι αγαθό. Ο ανταγωνισμός, τα συμφέροντα είναι αυτά που κυριαρχούν. Και φυσικά σε αυτόν τον ανταγωνισμό την πληρώνει ο λαός. Και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα εδώ, γιατί αυτό δεν είναι μόνο λόγια. Δεν ενδιαφέρονται ούτε οι φαρμακευτικές εταιρείες, ούτε τα κράτη για την υγεία του λαού. Αν ενδιαφερόντουσαν δεν θα έκανε ούτε τόσες περικοπές όλα αυτά τα χρόνια, ούτε θα βάζανε τον κόσμο να πληρώνει για τα φάρμακά του, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος ουσιαστικά του πληθυσμού να είναι αποκλεισμένο από το υγειονομικό σύστημα. Κοιτάξτε τώρα, επειδή μιλάμε για το εμβόλιο, να πάμε εκεί. Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε αυτή η επιδημία, η πανδημία του SARS, του ξάδερφου ιού του κορονοϊού, αν θέλετε. Κορονοϊός. Ακριβώς. Μια ομάδα επιστημόνων λοιπόν στην Αμερική είχε φτάσει πολύ κοντά για να βρει ακριβώς το εμβόλιο κατά του κορονοϊού SARS. Αλλά κόλλησε στη χρηματοδότηση. Επειδή η έκταση ουσιαστικά της επιδημίας δεν ήταν πολύ μεγάλη, το οικονομικό έφελος από τις φαρμακοβιομηχανίες για την παραγωγή, την έρευνα και τη διάθεσή του δεν ήταν μεγάλος, οπότε η χρηματοδότηση κόλλησε. Και ακριβώς το εμβόλιο αυτό, το οποίο θα ήταν μεγάλο πρόκριμα για να φτιάξουμε ένα καλό εμβόλιο και πολύ γρήγορα για αυτή τη μεγάλη θανατηφόρα πανδημία, κόλλησε ακριβώς τη χρηματοδότηση. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Αποδεικνύεται άλλη μια φορά η τεράστια αντίφαση με τις δυνατότητες πρόληψης, αντιμετώπισης κινδύνων, της ανάπτυξης επιστήμης και της τεχνολογίας στον 21ο αιώνα του 2020, από τη μια μεριά, και από την άλλη, την προτεραιότητα της αγοράς, την προτεραιότητα αυτού του συστήματος, της οποίας η προτεραιότητα ακριβώς είναι το κέρδος. Και εδώ αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι αυτό το σύστημα είναι ξεπερασμένο, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, σαπίζει και χρειάζεται ένα άλλο σύστημα, το οποίο θα δίνει ακριβώς όλες τις δυνατότητες, θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες, δεν θα αποτελεί τροχοπέδι στις επιστημονικές εξελίξεις, στην υγεία του λαού. Και αυτό
το σύστημα έχει αποδειχθεί πολλά χρόνια πριν ότι είναι ο σοσιαλισμός. Εδώ θέλω να πω ότι με το τόσο πλούτο συγκεντρωμένο, οι περικοπές στην υγεία, ας πούμε στην Ιταλία, φτάσανε τα τελευταία χρόνια τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. 12 εκατομμύρια Ιταλοί πριν την πανδημία ήταν αποκλεισμένοι από το σύστημα υγείας. Να πάμε στην Ελλάδα. Έχουν γίνει περικοπές περισσότερο από 60% της κρατικής χρηματοδότησης στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι αποκλεισμένο από οικονομικούς λόγους από το υγειονομικό σύστημα περίληψης και από το δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτές είναι επιταγές της Κομισιόν και των κυβερνήσεων, φυσικά, τις οποίες ακολουθήσανε και εφαρμόσανε και προωθήσανε και οι ίδιες όλα αυτά τα χρόνια, διαχρονικά. Λες και η υγεία στον 21ο αιώνα είναι δαπάνη για να την, και πολυτέλεια για να την πετσοκόψουμε. Όχι, δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι δαπάνη, είναι ανάγκη και δικαίωμα για το λαό. Και ο λαός θα πρέπει να προβληματιστεί ιδιαίτερα από όλες αυτές τις πολιτικές, από όλα αυτά τα μέτρα που λήφθηκαν σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε τώρα και σε μια άλλη συζήτηση που βλέπουμε να διεξάγεται, η οποία έχει να κάνει με το αν τελικά και σε ποιο βαθμό γνωρίζουμε τι είναι αυτό που έχουμε απέναντί μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ταυτόχρονα είναι η γνωστή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο λογικές. Απ' τη μία είναι αυτή των περιοριστικών μέτρων, της λεγόμενης κοινωνικής αποστασιοποίησης, και απ' την άλλη η λογική της λεγόμενης ανοσίας της αγέλης που είδαμε να ακολουθούν αρχικά μια σειρά από χώρες. Τώρα, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες δεν γίνονται μαζικά τεστ στον πληθυσμό, για να δούμε τελικά πόσα είναι αυτά τα κρούσματα. Μπορούμε να ξέρουμε τι έχουμε απέναντί μας, μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα που απαιτούνται. Και το δικό σας μαθηματικό μοντέλο πιθανώς θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση ή άλλα παρόμοια μοντέλα. Κοιτάξτε, πάλι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ περιοριστικών μέτρων και διαγνωστικών τεστ κτλ. Πάλι εδώ θα πω ότι αυτή η αντιπαράθεση δεν αφορά και δεν στοχεύει ουσιαστικά στην υγεία του λαού, αλλά πάλι έρχεται να κάνει με τις εξελίξεις στην οικονομία, πρώτον, και δεύτερον, συνδέεται άμεσα με την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ξέρετε, τα περιοριστικά μέτρα καλώς πάρθηκαν, γιατί αν δεν είχαν πάρθει, οι συνέπειες θα ήταν πολύ τραγικές. Και στην Ελλάδα ειδικά, που λένε και φαίνεται ότι ελέγχεται η κατάσταση. Έτσι, όλη η απαξίωση, η πολιτική υποχρηματοδότηση του συστήματος δημόσιας υγείας και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες θα οδηγούσε σε τραγικές καταστάσεις, σε εκατόμβες νεκρών, οι οποίες ήρθαν ήδη στην Ιταλία, η οποία θεωρείται και είναι ισχυρή δύναμη στην παγκόσμια οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι η τρίτη ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 8η στον κόσμο και μέτρησε εκατόμβες νεκρών. Λοιπόν, φανταστείτε μια τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα, αν δεν είχαν ληφθεί τέτοια περιοριστικά μέτρα. Αλλά θέλω να πω ακριβώς, τα περιοριστικά αυτά μέτρα είναι δήλωση ήττας, δήλωση αδυναμίας. Αδυναμίας ότι δεν έχουμε, δεν είμαστε θωρακισμένοι λόγω ακριβώς όλων αυτών των πολιτικών υποχρηματοδότησης των συστημάτων υγείας. Αυτό είναι το κύριο που πρέπει να δούμε. Και από την άλλη μεριά, για να δούμε πώς είναι ο κόσμος προστατευμένος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, για να μείνουμε σε αυτόν τον χώρο. Ακόμα και στην πολυδιαφημισμένη Γερμανία. Υπάρχει συστηματικό δίκτυο προληπτικής ιατρικής. Υπάρχουν τα πολυατρία, το δίκτυο πολυκλινικών, τα εργαστήρια δωρεάν για όλο τον κόσμο, στα οποία ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει σε τακτά διαστήματα να ελέγχει την υγεία του δωρεάν. Και
το κράτος θα μπορεί ουσιαστικά από εκεί να λαμβάνει συμπεράσματα για την εξέλιξη ασθενειών ή την ύπαρξη ασθενειών στον πληθυσμό και πώς μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Είναι ανύπαρκτη. Και τα διάφορα προγράμματα που μπαίνουν, ας πούμε, κάποια στιγμή είναι αποσπασματικά και αυτό δεν είναι. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύει ότι είναι αποσπασματικά. Αν υπήρχε ένα ισχυρό δίκτυο προληπτικής ιατρικής, τα θύματα τα οποία θα θρηνούσαμε θα ήταν ελάχιστα και πολύ λιγότερα σίγουρα από αυτά που ήδη υπάρχουν, σημαντικά πολύ λιγότερα. Και αυτά, ξέρετε, στην Σοβιετική Ένωση ήταν λυμένα. Υπήρχε ένα εκτεταμένο δίκτυο προληπτικής ιατρικής, το οποίο ήταν η βάση του συστήματος υγείας. Και μιλάμε για δεκαετίες τώρα πριν, όχι το 2020. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Και ακριβώς αυτό έρχεται στις πλάτες πάλι του λαού. Γιατί ξέρετε και η επιδημία δεν είναι, έχει ταξικό πρόσημο. Και σύμφωνα δεν το λέω εγώ, το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι το λένε οι αναλύσεις, ότι πλήττει κυρίως τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού, γιατί ακριβώς δεν έχουν πρόσβαση στην υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη. Στην Αμερική το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που πεθαίνουν και αυτών που νοσούν είναι τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Πάμε τώρα πάλι λίγο στην Ιταλία, που εσείς ζείτε και εργάζεστε. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακούσει διάφορες εκδοχές για το τι τελικά ήταν αυτό που δεν πήγε καλά στην περιοχή της Βόρειας Ιταλίας κυρίως και ξέφυγε, όπως λέμε, η κατάσταση. Εσείς μάλιστα εκτιμάτε στις μελέτες σας ότι είναι περίπου ένα μήνα πριν το πρώτο πραγματικό κρούσμα κορονοϊού στην περιοχή σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία. Και θέλω να μας εξηγήσετε τι σημαίνει πρακτικά αυτή η διαφορά στην επίσημη καταγραφή και στη δική σας εκτίμηση και τι τελικά εσείς εκτιμάτε ότι πήγε λάθος και ξέφυγε η κατάσταση στη Βόρεια Ιταλία. Όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο προληπτικής ιατρικής έτσι ώστε να γίνουν τα διαγνωστικά τεστ στην κλίμακα που πρέπει για να εκτιμήσουμε τον πραγματικό αριθμό των νοσούντων στον πληθυσμό. Γίνονται αποσπασματικά και επιμέρους. Η μαθηματική ανάλυση μπορεί να εκτιμήσει μια τάξη μεγέθους των πραγματικών κρουσμάτων. Σύμφωνα με την ανάλυση μας, αυτό ήταν γύρω στις 15 φορές περισσότερα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και εδώ, 15 φορές. 15 φορές ήταν περισσότερο, κατά την εκτίμησή μας, τα πραγματικά κρούσματα στο συνολικό πληθυσμό από τα επιβεβαιωμένα. Και αυτό φανερώνει φυσικά και την ανυπαρξία ακριβώς του συστηματικού δικτύου προληπτικής ιατρικής και διάγνωσης, το οποίο είναι σημαντικό. Δεύτερον, το είπαμε ήδη, είναι ουσιαστικά όλες αυτές οι πολιτικές υποχρηματοδότησης, στις οποίες έχουν οδηγήσει σε κλεισίματος νοσοκομείων, νοσοκομιακών πτέρυγων, σε μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Στην Ιταλία υπήρχαν πριν από την κρίση 56.000 οργανικά κενά και επίσης ένα σημαντικός παράγοντας διάσπορας της επιδημίας είναι ότι κατά αυτή την κρίσιμη περίοδο πολλές βιομηχανίες και επιχειρήσεις, ξέρετε ότι σε αυτή την περιοχή συγκεντρώνεται, είναι το βιομηχανικό κέντρο και το οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, οι οποίοι ουσιαστικά δούλευαν, εργάζονταν και εργάζονται ακόμα, συνεχίζει τη λειτουργία αυτών των πολλών από αυτές τις βιομηχανίες ακόμα και σήμερα. Δεν σταμάτησαν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και αυτοί οι εργαζόμενοι ουσιαστικά στους χώρους εργασίας δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Ήταν ελλιπή και γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν είναι απλώς λόγια. Στις 25 Μαρτίου
Το εργατικό συνδικάτο Βάσης διοργάνωσε εθνική απεργία ακριβώς διεκδικώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Καταλαβαίνετε ότι το κέρδος δεν καταλαβαίνει από μέτρα. Αυτό που καταλαβαίνει μόνο είναι η διασφάλιση και η συνέχιση της κερδοφορίας του, αδιαφορώντας ουσιαστικά για ζωές. Σήμερα ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε καθηγητά? Δηλαδή βρισκόμαστε κοντά στο τέλος, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας? Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου και τη έχω διατυπώσει αρκετό καιρό πριν, είναι ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουμε και δεύτερο κύμα πανδημίας. Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Είναι πολύ πιθανόν να επανέλθει ένα κύμα δεύτερο από το φθινόπωρο. Δεν ξέρω σε ποια ένταση. Και αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο πληθυσμός σε ένα μεγάλο ποσοστό του δεν έχει αποκτήσει αυτό που λέμε συλλογική ανοσία λόγω των περιοριστικών μέτρων. Με μαθηματική ανάλυση αλλά και από την εμπειρία, για να γίνει αυτό, δηλαδή για να εξαλειφθεί μια επιδημία, ο πληθυσμός πρέπει να έχει μια συλλογική ανοσία της τάξης του από 60 μέχρι 90%. Δηλαδή να έχει αναρρώσει ή να έχει βρεθεί το εμβόλιο έτσι ώστε να εμβολιαστεί ένα τέτοιο μέρος του πληθυσμού και η επιδημία λοιπόν να μην μπορεί να προχωρήσει. Καταρχάς με το εμβόλιο πρέπει να πούμε ότι το γρηγορότερο χρονικό διάστημα στο οποίο αναμένεται είναι μετά από ένα χρόνο και λόγω των περιοριστικών μέτρων ξαναλέω ότι δεν μπορεί να αποκτηθεί επίκτητη συλλογική ανοσία. Άρα είναι πιθανό να αυτή η πανδημία να συνεχιστεί και λόγω της χρονικής υστέρησης που παρουσιάζεται σε διάφορες χώρες του κόσμου να κάνει ξανά έναν αντίστοιχο κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Θα υπάρχει και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στο επόμενο διάστημα. Επίσης αυτό δεν είναι μόνο δική μου διατύπωση. Μόλις πριν 3 μέρες ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μίλησε για φωνική επανεμφάνιση της επιδημίας και μάλιστα τόνισε ότι ακριβώς είμαστε απροετοίμαστοι λόγω των ελλιπών συστημάτων υγείας. Έτσι. Και εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση, ξέρετε. Και υπάρχει και αυτή η χρηματοδότηση τώρα από των 540 δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι, εδώ θα είναι αυτό που λέμε να σε κάψω Γιάννη, να σαλείψω λάδι. Αν πραγματικά, να ρωτήσουμε τώρα, να κάνουμε αυτή την ερώτηση, αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις των κρατών ενδιαφερόντουσαν για την υγεία του λαού, γιατί όλα αυτά τα χρόνια προέβησαν σε τεράστιες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους ανασφάλιστους, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους έξω από το σύστημα υγείας? Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν ενδιαφέροντουσαν. Ενδιαφερόντουσαν ουσιαστικά για την εμπορευματοποίηση της υγείας, να αποκομίσουν κέρδος σε βάρος του λαού. Τις τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής δυστυχώς τις ζει ο λαός και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Αυτό πρέπει να προβληματίσει. Τα μέτρα αυτά, ουσιαστικά, αν θέλετε να τα αναλύσουμε, είναι 100 δις στην Κομισιόν, ουσιαστικά για την παράταση, για να μην νομίζω ότι ο κόσμος ξαφνικά θα γεμίσουμε γιατρούς και νοσοκομεία.
Λοιπόν, 100 δις στην Κομισιόν για την παράταση των προγραμμάτων μερικής απασχόλησης. Έτσι, γιατί είναι, δηλαδή, είναι επιδόν ζεστό χρήμα στις βιομηχανίες και στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν αναλώσιμο εργατικό προσωπικό. 200 δις είναι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι, γιατί είναι χρήμα, πάλι ζεστό χρήμα για επενδύσεις στις βιομηχανίες και στην οικονομία. Και το υπόλοιπο είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Με ό,τι αυτό σημαίνει, σημαίνει οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτόν, δηλαδή νέα μνημόνια και νέες δεσμεύσεις από το λαό, λες και τους χρωστούσε. Για, ουσιαστικά για θεραπεία, πρόληψη και τα και υπόλοιπα. Όμως αυτό θα έρθουν με νέα αντεργατικά μέτρα, με νέες επιβαρύνσεις για τον λαό. Ήδη μιλάμε για εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ανέργους λόγω αυτού του γεγονότος. Άρα όλα αυτά τα μέτρα ουσιαστικά πάλι θα καταλήξουν εις βάρος του λαού. Μην περιμένει ο λαός άσπρη μέρα από αυτά. Η εμπειρία του και η γνώση του τον κάνουν ικανό να ξέρει. Αν ενδιαφερόντουσαν για την υγεία του, δεν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα πετσόκοβαν το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θα του πετσόκοβαν τους μισθούς και τις συντάξεις, έτσι ώστε να μην μπορεί να πάρει ούτε τα απαραίτητα φάρμακα, δεν θα πετσόκοβαν ουσιαστικά όλες αυτές τις προσλήψεις και τις απολύσεις τις οποίες έκαναν όλο αυτό το διάστημα. Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτούς. Και με βάση και την απάντηση που δώσατε πριν για ενδεχόμενο δεύτερου κύματος της πανδημίας, καταλαβαίνουμε ότι τα αιτήματα και ο αγώνας για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για προσλήψεις, δεν χάνουν καθόλου τη σημασία τους. Τώρα, αν υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα με το οποίο θέλετε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, το εύκολο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας το οποίο θα είναι χειρότερο από το πρώτο. Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε σε ευχές και στα ευχολόγια. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Η αρνητική αυτή εμπειρία, η πολύ αρνητική αυτή εμπειρία, με κόστος ζωής από την πανδημία, που το ξαναλέω, ας μην ξεχνάμε ότι έχει φέρει και θα φέρει δεκάδες εκατομμύρια ανέργους ακόμα σε όλο τον κόσμο, αυτή η εμπειρία τουλάχιστον να αποτελέσει την αφετηρία για συνολικές αλλαγές προς όφελος του λαού, για να έχουμε το σύστημα της υγείας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, με βάση το επίπεδο εξέλιξης της επιστήμης και τεχνολογίας στον 21ο αιώνα, με βάση αυτό που αξίζουμε, αυτό που αξίζει ο λαός, τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Οι αντικειμενικές συνθήκες είναι όχι μόνο ώριμες, είναι υπερώριμες. Φτάνει με τους πολέμους, φτάνει με τη φτώχεια, φτάνει με την πείνα, φτάνει με την εξαθλίωση, φτάνουν όλα αυτά που φέρνει αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα έχει σαπίσει για τα καλά. Λοιπόν, είναι η εποχή που πρέπει ο λαός να γυρίσει σελίδα. Να βάλει αυτός ο ίδιος το σύστημα, αυτό το σύστημα, εκεί που του αξίζει. Εκεί που του αρμόζει στον 21ο αιώνα. Και αυτό είναι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και αυτό είναι το μόνο αισιόδοξο μήνυμα που πρέπει να υπέμψουμε. Να κρατήσουμε λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά για αυτή τη συζήτηση και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο σημαντικό σας έργο. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.